φτάσαμε σχεδόν σε απόσταση αναπνοής. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Περάσανε οι μέρες και διάβηκαν γλίγορα. Μπήκαμε στο Τριώδιο με την Κυριακή του Τελών και Φαρισαίου. Εμάθαμε εκεί τι μας έβλαψε στον επίγειο Παράδεισο και τον χάσαμε και τι μας χρειάζεται για να τον ξανακερδίσουμε. Μας έβλαψε η υπερηφάνεια, η αλαζονία και ο εγωισμός. Και μας χρειάζεται για να ξαναμπούμε, γιατί η πύλη για τον Παράδεισο είναι στενή, η ταπείνωση, που είναι η στολή της θεότητας και είναι πολύ, πολύ βασική αρετή. Και μετά, στη δεύτερη εβδομάδα και Κυριακή, που είναι του Ασώτου, η Εκκλησία μας επληροφόρησε με πολλούς και υπέροχους τρόπους για την αγάπη του Θεού σε όλους τους αμαρτωλούς και μας παρουσίασε την παραβολή του έσπλαχνου πατέρα, όπως έλεγαν μέχρι τα χρόνια των στουδητών και ύστερα την ονόμασαν παραβολή του Ασώτου, για την ακρίβεια των Ασώτων, για να τονίσουν τη δύναμη και την αξία της μετανοίας. Και δικαίως, διότι ο πατέρας ήταν έσπλαχνος, οι ήταν άσωτοι και οι δύο, αφού δεν αγαπούσαν. Ο ένας, ο νεότερος, νόμισε πως είναι πιο καλό να αφήσει τον πατέρα και να δοκιμάσει μόνος του την τύχη του, το μέλλον του, την προκοπή του. Γι' αυτό και ζήτησε από τον πατέρα το μεριδιό του να αναχωρήσει. Και ο πατέρας, ο Θεός μας, που δεν βιάζει κανέναν και που φέρεται όντως αρχοντικά και ελεύθερα, το έκαμε. Και εκείνος τα μάζεψε και έφυγε για να κάνει, όπως είπαμε λίγο πριν, την καλή του την τύχη. Ο άλλος έμεινε κοντά του. Ο νεότερος έμπλεξε πολύ άσχημα, γιατί χωρίς Θεό δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Χωρίς πατρίδα μπορεί, χωρίς φαγητό μπορεί, ασκητές ζούσα τόσα χρόνια μόνο με Θεία Κοινωνία και με τόσα άλλα. Αλλά χωρίς Θεό δεν μπορεί να ζήσει. Τρελαίνεται ο άνθρωπος, διότι ο Θεός είναι η πατρίδα μας, ο Θεός είναι η πηγή μας, ο Θεός είναι η προέλευσή μας, ο Θεός είναι η κατάληξή μας, ο Θεός είναι τα πάντα. Άνθρωπος χωρίς το Θεό είναι απομονωμένος, είναι κολλασμένος. Το ρήμα κολλάζω και το κολλούω στα αρχαία ελληνικά και στα λατινικά σημαίνει κλαδεύω, σημαίνει απομονώνω. Και πώς και ποιος μπορεί να αντέξει αυτή την απομόνωση. Γι' αυτό και ο Άστος, όταν κατάλαβε και σημασία αυτό, ότι κακώς έφυγε, και όταν άδειασε από όλα, ακόμη και οι τσέπες του, τότε έκαμε τη φοβερή διαπίστωση. Λοιμό απόλυμε. Πεθαίνω από την πείνα, πεθαίνω από τη δίψα. Θέλω τον πατέρα μου, θέλω το Θεό μου, θέλω το σπίτι μου, θέλω την ελευθερία μου, θέλω την αρχοντιά μου. Εκεί είναι όλα αρχοντικά. Εκεί είναι τυχεροί όχι μόνο οι άλλοι, αλλά και οι δούλοι και οι υπηρέτες.
Και εγώ θα γυρίσω και θα πάω και θα πω, πατέρα, κάνε με έναν υπηρέτης. Αρκεί να είμαι στο σπίτι σου, να είμαι στις αυλές σου. Πώς λέει ο προφήτης Δαβίδ, διάλεξα να μείνω στο σπίτι σου, παρά να ζω σαν μαρτωλό λιμέρια. Έτσι. Και γύρισε. Μετανοημένος. Μετανοώ σημαίνει ξαναβρίσκω την αγάπη. Γι' αυτό είπε Αναστάς πορεύσου, είναι Ανάσταση. Είναι Ανάσταση. Όταν βρεις την αγάπη είναι Ανάσταση. Όλα γιορτάζουν. Όλα είναι ανθισμένα. Όλα είναι υπέροχα. Όλα είναι μοναδικά. Η αγάπη είναι το παν, είναι προκαθημένη των αρετών. Ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Και όπου η διαγάπη ο Θεός τρελαίνεται, ακόμη και στον εχθρό του, και γίνεται συνδιαλλακτικός μαζί του και τον παίρνει κοντά, τον συγχωρεί, τον χωράει μαζί του. Αυτό σημαίνει συγχωρώ, συν είναι πρόσθεση και χωρώ κάποιον στο χώρο μου. Ο πρεσβύτερος γιος που ποτέ δεν αγάπησε κανέναν πέρα από τον εαυτό του και ήταν κοντά στο Θεό. Έτσι. Γι' αυτό πολλές φορές μην καυχόμεθα επειδή είμαστε στην εκκλησία, επειδή κοινωνούμε και ξεμολογούμεθα. Καλό είναι και χρειάζεται. Αλλά αν είμαι χωρίς αγάπη, λίγα κερδίζομαι. Μια φορά ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης, όταν απέθανε ο πολιτικός αντίπαλος Ανδρέας Ζαΐμης, του είχε κάνει πολλά, ακολουθούσε το ξόδι του, τη γηδεία του και έκλαιγε με αναφιλητά. Τον είδαν και τον ρώτησαν, «Γιατί κλαίτε, στρατηγέ, αφού αυτό σας είχε κάνει τόσα, αφού είστε εχθροί, αφού προσπάθησε να σας εξοντώσει?» Και είπε, «Είναι αλήθεια πως πολλές φορές σταθήκαμε εχθροί, όμως εγώ ποτέ δεν τον μίσησα». Για σκεφτείτε αυτό τι λέει. «Όμως εγώ ποτέ δεν τον μίσησα». Και ήταν και κάποιος άλλος, εδώ είναι ακριβώς στην αδιαστολή η διαφορά και το νόημα, που τον είχε ο Κολοκοτρώνης κάθε μέρα μαζί του. Και το ρώτησαν πάλι, «Στρατηγέ, αυτόν το Γιώργη Φερρυπίν, αφού τον έχετε μαζί σας κάθε μέρα και αφού τρώτε πίνετε κάθε μέρα, θα τον αγαπάτε πολύ». Και είπε, «Είναι αλήθεια πως είμαστε μαζί, πως τρώμε μαζί, πως είμαστε κολλητοί, αλλά να σας πω κάτι ρε παιδιά, όχι μπροστά σε αυτόν τον τόπο, να σας πω κάτι, αυτόν τον άνθρωπο ποτέ δεν τον αγάπησε». Μπορεί να το έχετε πάθει κι εσείς. Έτσι. Έτσι και ο πρεσβύτερος γιος δεν αγαπούσε ούτε τον πατέρα του, τον αδελφό του. Γι' αυτό. Και όταν ήλθε ο αδελφός του, τα ίδια σπλάχνη, που ήταν πεθαμένος και αναστήθηκε και απολωλός και χαμένος δηλαδή, και βρέθηκε, θύμωσε. Γιατί ο πατέρας του έκανε υποδοχή, ο πατέρας έκανε τραπέζι, ο πατέρας τα χαλάρισε όλα, τα έκανε όλα θυσία. Και έκατσε έξω από το σπίτι και δεν έμπαινε. Δεν έμπαινε. Και άρχισε να βρίζει. Κυρίως τον αδελφό του. Και είπε στον πατέρα του, καθώς εκείνος έβγαινε έξω, να τον φέρει μέσα, να δει τι γίνεται, να δει τι συμβαίνει. Του είπε, «Ο Υιός ούτως», το ούτως έτσι δείχνει. Το ούτως. Είναι δεικτική αντωνυμία. Αλλά διάβαζα κάπου σε ένα βιβλίο και είδε σε μια εικόνα, σε ένα σκίτσο. Όταν εμείς δείχνουμε το δάχτυλό μας των πλησίων, τα τέσσερα υπόλοιπα, κοιτάξτε, δείχνουν εμάς. Οπότε τα τέσσερα πέμπτα επιστρέφουν σε εμάς και το ένα πέμπτο πάει εκεί. Και πώς πάει. Και του, «Ο Υιός ούτως, ο φαγών μεταπορνών των βίωνς». Το Ευαγγέλιο δεν λέει έτσι. Λέει δύο λέξεις. Στην ξενιτιά που πήγε, έζησε ασώτος, ζών ασώτος. Δίγαγε το βίο του. Ζών ασώτος, τίποτα άλλο. Ενώ άλλος άρχισε την κακολογία
και να εντοπίζει τα αμαρτία σε κάποια σημεία. Του είπε η αγάπη. Και στη συνέχεια ο πατέρας τον παρεκάλεσε, παρεκάλει αυτόν, παρατατικός, παράταση ενεργίας, παρεκάλει αυτόν. Εκείνος ουκ ήθελε. Και παραπονιόταν. Είμαι τόσα χρόνια μαζί σου, μου δώσε τίποτα. Παιδί μου, όλα δικά σου. Δεν κατάλαβε τίποτα από τον πατέρα. Δεν κατάλαβε τίποτα. Δεν αγαπούσε. Και αλλήμωνο στην ψυχή, η οποία δεν αγαπά τον Θεό και δεν αγαπά και τον άνθρωπο. Τότε δεν ζει. Δεν ζει. Γιατί ο Αββάς Ποιμήν λέει: ο δρόμος για τη βασιλεία περνάει από την πόρτα του πλησίον. Δεν ζει. Τα ακούσαμε πρόχθες στο Ευαγγέλιο. Πίνες και μου δώκατε να φάω και τόσα άλλα. Δεν ζει. Είναι πεθαμένος. Και στον παράδεισο να είναι, δεν ζει. Μάλλον ήταν στον παράδεισο. Με τον πατέρα του, με την ευτυχία, με τη χαρά. Δεν ζει. Γι' αυτό και ο πρεσβύτερος Υιός ήταν άστος. Ο νεότερος γιος, παραβολή είναι, εξεικονίζει και συμβολίζει τα έθνη. Πάφησαν το Θεό και ασώτεψαν. Και ο πρεσβύτερος εξεικονίζει και συμβολίζει τους Εβραίους. Οι Εβραίοι δεν θέλανε να γίνουν και άλλοι χριστιανοί. Δεν θέλανε. Μα αν πεις, εκείνοι κράτησαν το χριστιανό, ούτε και αυτό θέλανε. Γιατί η ψυχή άμα δεν αγαπάει, τρελαίνεται. Και άμα πάσχει από εγωισμό και φθόνο, που έπασχε ο Φαρισαίος που ακούσαμε στην προηγούμενη παραβολή της Κυριακής Τρών και του Φαρισαίου, τότε πάσχει αυτισμόν. Τότε γίνεται αυτοείδωλον της πάθησης. Γιατί ο Φαρισαίος αυτό έκανε. Πήγε στον ναό, προς αυτόν τα αυτά προσήφηκε, το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, δηλαδή ο Χριστός. Στον εαυτό του προσευχότανε. Όχι στο Θεό. Όχι. Είχε στήσει είδωλο του εαυτού του μέσα και αυτό προσκυνούσε. Εγώ είμαι αυτός, είμαι εκείνος, είμαι τ' άλλος. Μπορεί να έλεγε αλήθεια, αλλά δεν έφτανε αυτό. Και έδειχνε και αυτός ίδια πράγματα. Έδειχνε και αυτός τον ταλέπορο τελώνη. Ή και ως ούτως ο τελώνης. Ούτως, 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 ούτως. Η μεγαλύτερη αμαρτία, η μεγαλύτερη αμαρτία για τον άνθρωπο και τον χριστιανό είναι να μην αγαπάει. Η μεγαλύτερη συμφορά, η μεγαλύτερη αποτυχία, το μεγαλύτερο κακό, τα άλλα βρίσκονται. Τα άλλα βρίσκονται. Και θέλει πολλά για να ζήσει ο άνθρωπος. Όχι, όχι, όχι. Ο Μέγας Απόστολος Παύλος έγραφε στον Τιμόθεο «Έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστησόμεθ». Άμα έχουμε φαγητό, να φάμε ψωμάκι και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε. Και σκεπάσματα, ρουχαλάκια να βάλουμε απάνω μας και ένα σπιτάκι να μείνουμε. Μια άκρη, έστω και στο ξενοδοχείο των αστέρων. Τούτης αρκεστησόμεθ, θα αρκεστούμε σε αυτά. Τι έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, προ-Χριστού χριστιανοί, τι έλεγαν? Ευτυχία εστίν ολιγάρκια. Άμα αρκείσαι στα ολίγα, είσαι ευτυχής. Και τι άλλο, και πλούσιος εστίν ο εν το ολίγο αναπαυόμενος. Κι ούνος που αναπαύεται στο λίγο είναι πλούσιος. Γιατί? Για το χαίρεται, το απολαμβάνει, το καμαρώνει, το ζει και του φτάνει. Γιατί ο πλούσιος που λέγεται και πλεονέκτης, πλεονεξία είναι ειδωλολατρία, δεν χαίρεται τίποτα. Ούτε αυτά που έχει, ούτε αυτά που θα ήθελε να έχει. Γιατί ενώ έχει και έχει αρκετά, νομίζει πως δεν έχει. Και τι θέλει? Να έχει πλέον, να το. Πλέον, παραπάνω. Πλέον έκτης, πλέον και έχω είναι. Από τη ρίζα του μέλλοντος, το έξω. Λοιπόν, και τι είναι? Μαρτύριο. Μαρτύριο. Πώς ο Παύλος την πλεονεξία την ονομάζει ειδωλολατρία. Ειδωλολατρία. Και είναι φοβερό. Δηλαδή η Εκκλησία μας δίνει και τρόπο ζωής. Και τρόπο ζωής. Άλλωστε ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι η ορθόδοξη θεολογία είναι ασκητική.
είμεθα όλοι ασκητέ, ασκούμεθα. Τρώμε για να ζούμε και δεν ζούμε για να τρώμε. Κάνουμε κατάχρηση. Και ο Μέγας Αντώνης στο Γεροδικό τι λέει? Όλες οι αρρώστιες στον άνθρωπο προκύπτουν από την απροσεξία του περί την διατροφή. Μάλιστα. Καλάβατε. Έτσι λοιπόν. Μας δίνει η Εκκλησία τρόπο λιτότητος. Και ζούμε και ζουν και οι άλλοι και περνάμε και φεύγουμε. Εάν δεν έχουμε αγάπη, έχουμε πρόβλημα. Και αν έχουμε αγάπη, δεν έχουμε πρόβλημα. Ό,τι και να γίνει. Το πολύ πολύ, να πεθάνουμε από την πείνα. Να πεθάνουμε από τη δίψα. Να πεθάνουμε από τη φτώχεια. Στις 29 Δεκεμβρίου, το έχω πει κι άλλη φορά, γιορτάζουν κάποιες κατηγορίες χριστιανών οι οποίοι πέθαναν από πείνα, από δίψα, από κρύο που έχουμε και τώρα, από φυλακή και από μάχαιρα. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που πήγαν από τα παραπάνω συμβάματα η Εκκλησία τους έχει βάλει στο συναξάριο. Και τι είναι αυτή τελικά? Τυχεροί. Γιατί, έτσι κι αλλιώς θα πεθάνουμε. Πεθάνουμε. Τι λέει ο Μέγας Ευρυπίδης? Θανούμεθα, αλλά θανούμεθα κάλλιστα. Με καλό τρόπο. Πεθάνουμε. Εδώ είναι το πρελούδιο της ζωής, της αιωνίου ζωής, η αρχή, που έχει βέβαια μεγάλη αξία. Και ζούμε πάντοτε υπό την προοπτική της αιωνιότητος, περιμένοντας το Θεό. Περιμένοντας την αναχώρησή μας. Όσο και αν φαίνεται αυτό έτσι λίγο λυπηρόν ή κάπως οξύμορο. Και όταν ρώτησαν κάποιον γέροντα, τι κάνατε, πατεράκι, τι απήντησε, πλέομεν, πλέομεν, μα εσείς κάθεστε. Εγώ κάθομαι, η τύχη μου δουλεύει και ο χρόνος περνάει. Πάντα ρί, πάντα χωρί και δεν μένει. Και παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό καλό να μην κολλάμε σε αυτόν τον κόσμο. Μέγιστο παράδειγμα, ο ίδιος ο Αφέντης ο Χριστός, ο οποίος σε αυτή την πλάση ερθών δεν είχε που την κεφαλήν κλείνει. Δηλαδή, δεν είχε τίποτα δικό του. Ποιος? Αυτός ο Διού τα πάντα εγένετο. Τίποτε δικό του. Γιατί? Να μας διδάξει ότι εδώ είμαστε προσωρινοί νικάριδες. Πισκέπτε. Και σκιάς όναρ άνθρωπος, έλεγε ο λυρικός ποιητής των Θηβών προ Χριστού, Πίνδαρος. Σκιάς όναρ. Όχι απλώς ίσκιος, αλλά ούτε ίσκιος ονείρου. Είναι ίσκιος ονείρου, για την ακριβία. Ίσκιος ονείρου. Και όταν τα σκεπτόμεθα έτσι, ότι είμαστε περαστικοί, τότε δεν κολλάμε πουθενά. Και συγχωρούμε και αγαπάμε και προσευχόμεθα και προσέχουμε και θυσιάζουμε και θυσιαζόμεθα. Και είμαστε προπαντός τι? Ελεύθεροι. Ελεύθεροι. Πιο ελεύθεροι άνθρωποι ήταν οι ασκητές. Οι ασκητές. Δεν είχα τίποτα. Και ό,τι είχα το έφερα μαζί τους. Πάντα τα αιμάμετε μου φέρω, πως έλεγαν και οι αρχαίοι Λατίνοι. Και ήταν ελεύθεροι. Και πάμε τώρα στην Τρίτη Κυριακή. Έχουμε 4 Κυριακές προπαρασκευαστικές για να μπούμε στη Σαρακοστή. Τελών και Φαρισαίου, του Ασώτου. Μας προετοιμάζει η Εκκλησία. Δεν μας βάζει απότομα. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ ψυχολογημένο και σοφό.
Πάμε στην τρίτη προπαρασκευαστική Κυριακή που ήταν προχθές, που είναι τον Απόκριο. Και ενώ στις άλλες δύο μας μιλάει και την αγάπη του Θεού και τη συγγνώμη του, και σε αυτήν μας μιλάει για την αγάπη που έχουμε εμείς στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο, ενώ πρέπει να έχουμε αγάπη και στο Θεό. Δεν λένε οι δύο εντολές, αγαπείς Κύριον τον Θεό και τον πλησίον σου σε Αυτόν. Ο Χριστός τι κάνει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ξεχνάει τη δική του αγάπη, την αγάπη που πρέπει να του έχουν οι άνθρωποι, και κρατάει και αξιολογεί μόνο την αγάπη που έχουν οι άνθρωποι στον ελάχιστο αδελφό, σε όλους τους ανθρώπους. Για σκεφτείτε. Για σκεφτείτε πόσο μας αγαπά, πόσο μας προσέχει, πόσο μας φροντίζει, πόσο μας αξιολογεί, πόσο ενδιαφέρεται. Ακόμη και όταν πας να θυσιάσεις, λέει, και θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, στην επιτόπιση ομιλία, τότε άσε το δώρο σου, που δεν λέει, όπου βρεις. Και πήγαινε, συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και έλα να το προσφέρεις. Δίνει ρέστα ο Χριστός εδώ με την αγάπη του στον άνθρωπο. Στον αγαπημένο του άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, πώς ονομάζεται. Πώς ονομάζεται τον Χριστό. Μανιακό εραστή. Απέναντι στον άνθρωπο, στο πλάσμα του. Μανιακό εραστή. Τόσο μας αγαπάει ο Χριστός, τόσο ενδιαφέρεται. Έκαμε και κάμει και θα κάμει τα πάντα. Το ξεχνάμε αυτό. Και όταν πολλές φορές δεν μας αγαπάει κάποιος ή δεν έχουμε κανένα, ή νομίζουμε πως δεν μας αγαπάνε, ή δεν το έχουμε αντιληφθεί, ή δεν το ξέρουμε, τότε ασκεπτόμεθα πως μας φτάνει και μας περισσεύει η αγάπη που μας έχει ο Χριστός. Και αγαπά ο Χριστός μας τον καθένα μοναδικά, σαν να μην υπάρχει άλλος. Και εμείς αυτό θέλουμε. Και ζηλεύουμε μερικές φορές. Λέμε, μην αγαπάς κανένα άλλο. Πώς τώρα και τα παιδάκια. Μόνο εμένα θα αγαπάς. Την αδερφή μου, τον αδερφό μου, τον αυτό δεν θα τον αγαπάς. Την γιαγιά, τον παππού, έχει λέει στον πατέρα, στη μάμα. Εμένα θα αγαπάς και μόνο. Ο Χριστός το κάνει αυτό. Λέει, αυτό που θέλουμε το κάνει. Θέλουμε τη μοναδικότητα ο καθένας. Ναι, γιατί είμαστε μοναδικοί. Είμαστε αυθυπόστατοι, είμαστε υποστάσεις, πρόσωπα. Και μάλιστα, είμαστε εν τιμή. Άνθρωπος εν τιμή ον ούς ηνίκε, λέει ο προφήτης Δαβίδ. Ενώ ήταν εν τιμή πλασμένος, δεν κατάλαβε. Παρεσυνευλήθη στις κτίνες της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Και ξέπεσε από αυτή τη δόξα και τιμή του παραδείσου. Γι' αυτό και ό,τι ατιμάζει τον άνθρωπο, ό,τι κι αν είναι αυτό και τον ατιμάζει, τον πονάει φοβερά. 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 Και η μεγαλύτερη ατίμαση είναι η αμαρτία. Η οποία τον κόβει από το Θεό. Τον κόβει από τη δόξα. Γιατί είναι η αμαρτία, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Απουσία Θεού. Να το. Απουσία Θεού. Απουσία Θεού, αποστρέφει το πρόσωπό του ο Κύριος. Και αν αποστρέψει το πρόσωπό του ο Κύριος, μας τα χάσαμε όλα. Δεν έχουμε τίποτα. Αμαρτία λοιπόν είναι απουσία Θεού. Και ο άνθρωπος τότε, χωρίς την παρουσία του Θεού, χωρίς την αγάπη και τη χάρη, είναι αυτό που είπαμε λίγο πριν, υποφέρει και βασανίζεται. Και βασανίζεται. Βάλει λοιπόν κώδικα της αγάπης του ο Θεός. Θα βάλει κατά δευτέρα παρουσία την αγάπη που δείξαμε στον πλησίον, στον ελάχιστο πιναλαίο ανθρωπίσκο και στον ελάχιστο αδελφό του. Στους δικαίους όταν απάντησε ότι εφόσον εκάνατε αυτό, δηλαδή την αγάπη, την έμπρακτη, με την πείνα, τη δίψα και τα υπόλοιπα, το κάνατε σε μένα, εφόσον το κάνατε στον ελάχιστο αδελφό μου,
σημασία αυτό. Το κάνατε σε μένα, τον ίδιο, εμή επίησατε, σε μένα το κάνατε. Στους εξεβονίμων, δεν τους είπε αυτό. Γιατί, είπε κάτι περίπου, αν τους είπε ακριβώς, διότι αυτοί, οι οποίοι δεν αγαπούσαν τίποτα άλλο παρά μόνο τον εαυτό τους και τους συμφέρον τους με την κακή έννοια, δεν μπορούσαν να καταλάβουν από αδελφοσύνη. Γιατί η λέξη αδελφός προκύπτει από το αρχαίο ουσιαστικό δελφής με ύψιλον δελφίος, που είναι η κοιλία. Εξού και η δελφή που είναι αφαλός της γης. Και με το άλφα, που δεν είναι εδώ αρνητικό, αλλά αθρηστικό, σημαίνει εκείνον που προήλθε από την ίδια κοιλιά. Και για τους χριστιανούς σημαίνει εκείνον που προήλθε από την ίδια κολυμβήθρα. Εν Χριστώ αδελφός. Όταν έχει βαπτιστεί ο άλλος, ορθοδόξος και ανατολικός, όπως λένε τώρα οι θεολόγοι μας, είναι αδελφός μας. Ας είναι μαύρος, ας είναι άσπρος, ας είναι κίτρινος και προπαντός και κάτι άλλο. Και να ζει ορθοδόξος. Δεν φτάνει να βαπτιστείς ορθοδόξος. Και να ζει ορθοδόξος. Διότι αυτό παράγει το βάπτισμα ανθρωπολογικές και σωτηριολογικές προεκτάσεις και συνέπειες. Γιατί πολλοί έρχονται και από τους ξένους βαπτίζονται για να πάρουν τα δώρα και μερικοί που είναι και λίγο έτσι λεβέντες, σε εισαγωγικά, βαπτίζονται και πάλι και το βάπτισμα απαγορεύεται. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Έτσι. Οι άλλοι που δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί δεν είναι αδελφοί μας. Και τσακωθεί με τον Μακαρίτο Χριστόδωρο μια φορά. Το έλεγε και αυτός. Ρε Μακαριώτε, για κάτσε. Για κάτσε. Μίλησα στο σταθμό, μόλις βγήκαμε, περιλάβανε εκεί πέρα. Όχι. Τι είναι οι άλλοι τότε? Πλάσμα του Θεού. Εγώ δεν είπα να σκοτώσουμε. Πλάσμα του Θεού. Πλησίον είναι. Αδελφοί δεν είναι. Γιατί τότε, άμα ήταν όλοι αδελφοί, γιατί δεν βαπτιζόμαστε εμείς και να κουραζόμαστε να κάνουμε ήθος, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε δηλαδή εφαρμογή του δόγματος? Δεν είναι. Πλησίον είναι. Και τι σημαίνει πλησίον? Πλησίον είναι εκείνος ο οποίος είναι φτιαγμένος από το ίδιο χώμα και από την ίδια δημιουργική πνοή με εμάς. Πλάσμα του Θεού. Είναι. Έχει όμως προοπτική να γίνει και αδελφός. Να γίνει και αδελφός. Γιατί ο Χριστός στο λόφο του Γολγοθά με τη θυσία του προσεφέρθη ματηρός άπαξ, μαγείρεψε για όλους και προσφέρει τη λεγόμενη αντικειμενική σωτηρία για όλους. Επειδή όμως, πάρ' το αυτεξούς, πρέπει τα υποκείμενα, υπό τα οποία κείται η φύση, οι ανθρώποι και την εξουσιάζουν, πρέπει τα υποκείμενα, δηλαδή οι άνθρωποι, να πάνε στο λόφο του Γολγοθά που είναι κάθε εκκλησία και κάθε κολυμβήθρα και να πάρουν και αυτοί και να κάνουν την αντικειμενική σωτηρία, να την προσοικειωθούν, να την κάνουν δική τους, να την κάνουν υποκειμενική. Λίγο δύσκολα αυτά, αλλά είναι πολύ ωραία. Για τις μέρες μας, δυστυχώς, επικρατεί τόση σύγχυση, όχι μόνο σε αυτά, αλλά στα πάντα. Συμβαίνει αυτό που έχει προφητεύσει ο Πατροκοσμάς. Θα έρθει η εποχή που άλλοι θα πηγαίνουν επάνω και άλλοι θα έρχονται κάτω. Σύγχυση. Βαβέλ. Και έτσι εκτιμούμε τα δώρα του Θεού. Το πρώτο δώρο λοιπόν της Εκκλησίας στον άνθρωπο είναι το βάπτισμα. Γι' αυτό έχει μπει και στο σύμβολο της πίστεως, ως άρθρον του συμβόλου της πίστεως. Που είναι το εισοδικό μυστήριο. Μπαίνουμε δι' αυτού στην Εκκλησία και για την ακρίβεια στη ζωή,
στο θάνατο και στη ζωή του Χριστού. Και γινόμαστε την κολλητή του. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω, εμού δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Και ω Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενεδίσαστε. Όσοι βαπτίστηκαν στον Χριστό, ντυθείτε το Χριστό. Και όταν φοράμε ένα ρούχο, τι κάνουμε, ταυτιζόμεθα με το ρούχο. Και όλο το παλτό του Κώστα, το παλτό τη Βικτωρία, το παλτό του αυτού, του Γιαννάκη. Μάλιστα, ταυτιζόμεθα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος προς Γαλάτας, όσοι Χριστόν ευαπτίστηκαν, Χριστόν ενεδίσαστε, και το έχει και ύμνο η Εκκλησία με τον οποίο χορεύει όταν γίνει το βάπτισμα και χορεύει από τη χαρά τη. Έχει και η Εκκλησία χορό. Χορό η Εκκλησία. Σεμνών όμως. Ο Μεγαβασίλειος λέει και οι άγγελοι εν ουρανής χορεύουσι. Και οι άγγελοι εν ουρανής χορεύουσι. Και μια φορά να το πω έτσι τώρα και απόκριση να γελάσουμε και λίγο. Πήγε κάποιος στην Εκκλησία, έψαξε να βρει λεφτά για κερί, δεν είχε. Είναι ωραίο να μιλήσει. Μου ήρθε πολύ να συμβαίνει πρόβλημα να μην έχουμε τίποτα και είμαστε ευτυχείς. Εγώ τουλάχιστον το αισθάνομαι. Κι ας μην έχω τίποτα. Ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Ψάχνει, ξαναψάχνει και μέσα τσέπες δεν βρήκε τίποτα. Τι το κεράκι που βάζουμε. Το δώρο μας, ρε παιδιά. Πάμε σε ένα σπίτι, αν έχουμε λίγο φιλότερο, πάρουμε ένα κουλουράκι, παίρνουμε αυτό. Να πάμε με μούτρα. Το έχει ανάγκη ο Θεός. Το δώρο μας. Κάνουμε κι εμείς κάτι. Πάμε κι εμείς κάτι. Είδατε, είναι μια ισορροπία. Πάμε το δώρο μας. Και εγώ σας λέω κι άλλη φορά, όταν έρχεστε και δεν έχετε, να βάνετε κεράκι στην Εκκλησία. Τουλάχιστον εδώ που είμαστε εμείς. Να βάνετε κεράκι στην Εκκλησία. Ή το δίνετε την άλλη φορά, ή μην το δίνετε καθόλου άμα δεν έχετε. Η Εκκλησία δεν είναι χρηματιστήριο, είναι το σπίτι μας. Είναι το σπίτι μας. Όπως λέει ο Παύλος ο Μέγας, είναι ο Μέγας οίκος του Θεού. Και μπαίνουμε στην Εκκλησία με άνεση. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Και εισελεύστε και εξελεύστε και να μην ευρύσει. Για τον πιστό. Και μπαίνει και βγαίνει και βρίσκει τροφή. Είναι το σπίτι μας η Εκκλησία. Έτσι. Βάλουμε κεράκι. Βάλουμε κεράκι. Και άμα δεν έχουμε, σας λέει παιδιά, δεν έχουμε, πάρουμε κεράκι. Βάλουμε όλοι και βάλουμε. Να το. Στην Εκκλησία δεν είναι τα λεφτά. Είναι ο λαός. Όλα τα λεφτά είναι ο λαός. Και φύλακα σε Ορθοδοξία, γιατί άκουσα από χθες κάποιοι σε ένα ραδιόφωνο και λέγανε για πατριάρχη, για αυτά δεν άφησαν κανένα να παίξω. Πολύ στενοχωρήθηκα. Φύλακα Ορθοδοξία κάτω τη συνόδου τη Εκκλησία και μάλιστα τι τελευταίε που έγινε σε διάφορα μέρη, στα Ιεροσόλυμα κλπ. Φύλακα Ορθοδοξία. Το ρίξε ο Βλάκα. Ποιο είναι? Ο πιστός του Κυρίου λαός. Ακούστε εδώ. Ο πιστός του Κυρίου λαός είναι φύλακας της Ορθοδοξίας. Οι πατριάρχοι και οι αρχιερείς και οι ιερείς γιατί υπάρχουν? Γιατί υπάρχει ο λαός. Θα υπήρχε βουλή αν δεν υπήρχε ο λαός? Η εθνική αντιπροσωπεία? Οι κληρικοί υπάρχουν διότι υπάρχει ο λαός για να τον διακονήσουν. Γι' αυτό. Σας ενδιαφέρον θα καλάνε. Ενώπιον του Κυρίου όλοι και κλήρος και λαός και μοναχοί τι είμαστε? Λαός του Θεού. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Δεν αφήνει απ' έξω παπάδες, πατριάρχες, καλόγιος και χειμώνας χριστιανός. Όλους μας έχει. Η διαφορά είναι μεταξύ μας για τη διακονία των Αγίων. Για να διακονήσουμε, για να υπηρετήσουμε. Πώς φαίνεται αυτό, ωραίο δεν είναι? Να το, να το. Είμαστε πάπες εμείς. Έτσι. Αδελφοί είμαστε. Αδελφοί είμαστε. Και πολλοί είναι. Αδελφοί είμαστε. Από την ίδια κοιλιά, από την ίδια μήτρα. Από τον Χριστό και την Παναγιά. Ένα αίμα έχουμε. Το αίμα του νέου Αδάμ και της νέας Εύας. Το αίμα του Χριστού. Επίησεν ημάς εξ ενός αίματος. Λοιπόν, ο Παύλος επίησε πανέθνος ανθρώπων εξ ενός αίματος. Από το αίμα του παλαιού Αδάμ και της Εύας. Τώρα στην Εκκλησία έχουμε νέο Αδάμ και νέα Εύα. Και όσοι μετέχουν του ποτηρίου, της ζωής, είναι αδελφοί. Τι υπέροχο. Γι' αυτό, όπως λέει η Αποκάλυψη, στην αιώνια πατρίδα, στην Άνω Ιερουσαλήμ, έχουμε ακόμη 5-6 λεπτά και θα φύγετε. Εκεί θα υπάρχουν άνθρωποι εκ παντός έθνους και εκ πάση φυλής.
Κάνε αδελφοί όμως. Τι χαρά. Τι ομορφιά. Τι μεγαλείο. Εδώ όμως στη γη με άτυπη πτώση ο Θεός έβαλε τα έθνη χωριστά. Όχι το καλύτερο, αλλά είναι το μόνο εφικτό. Για τη σκυροκαρδία είναι μόνο. Για τη δυναμίας και ατελείας. Και τώρα πάνε κάποιοι να ισοπεδώσουν όλα τα έθνη. Βλέπετε τι γίνεται και τραβάμε. Να ισοπεδώσουν. Ο Αντίχριστος και τα οργάνα του. Ποιοι είναι, εγώ δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Γίνεται όμως αυτό. Και πάνε να μας κρεμάσουν στα λεφτά. Και πολεμάνε και την πατρίδα μας με τα λεφτά. Τα λεφτά σταύρωσαν τον Χριστό, λέει ο Κοσμάκης. Και τώρα την πατρίδα μας, την ορθόδοξη αυτή χώρα, στην οποία ο Χριστός κυρίως παρέδωκε την Εκκλησία Του, σταυρώνεται για τα χρήματα. Αλλά να σκεφτούμε κάτι. Τι έπαθαν εκείνοι που εσταύρωσαν τον Χριστό για τα χρήματα? Και πρώτος ο αυτούργος, ο Ιούδας, ο φυσικός αυτούργος, προδότης. Δεν μπόρεσε να τα χαρεί. Δεν τον άφησε η ψυχή του, έστω και πορωμένη που ήταν. Και τι είπε? Τη μεγάλη κουβέντα την οποία διαβάζουμε τη μεγάλη εβδομάδα και την παρατρέχουμε, διότι τα πρωτεία όντως έχει ο Χριστός και δικαίως. Ήμαρτον παραδούς αίμα αθών. Παίρνει τα αργύρια και πηγαίνει και τα πετάει στο ναό, στα πόδια των αρχιερέων και γραμματέων και φαρισαίων, λέγοντας αυτό που σας είπα, το ήμαρτο. Και απελθόν απήγξατο. Και μετά πήγε και κρεμάστηκε. Είχε τύψεις, αλλά δεν είχε μετάνοια. Ο Πέτρος έκαμε χειρότερο. Χειρότερο. Από ό,τι έκανε ο Ιούδας. Του πως δεν θα τον αρνηθεί, του πως αν χρειαστεί να περπατήσει και στο θάνατο και στη φυλακή να πάει για αυτόν, δεν τον απαρνηθεί ουδέποτε, ποτέ, καμία φορά. Και το έκανε. Το έκανε. Δεν ήταν λίγο. Αλλά ο Πέτρος είχε μετάνοια. Ξαναβρήκε την αγάπη. Πέρασε αυτή η αγάπη. Σαυλές του Άννα και του Καϊάφα, μετά την τριπλή αυτή άρνηση, πέρασε αυτή η αγάπη από τα μάτια της πηγής της αγάπης που είναι ο Χριστός, στα μάτια του Πέτρου. Ενέβλεψε αυτό, λέει το Ευαγγέλιο. Τον κοίταξε με νόημα και ασκαρδαμικτή ο Χριστός τον Πέτρο και του λέει τι σου παγώ. Και ακριβώς επάνω εκεί του μετέδωσε πάλι την αγάπη του που την έχασε για της προδοσίας. Γιατί? Γιατί ο Πέτρος ήταν ανοιχτή ψυχή. Έκαμε όλες τις γκάφες, όλες τις βλακίες. Γι' αυτό οι χριστιανοί περισσότεροι από τους όλους πήραν αγάπη πολύ τον Πέτρο. Και τι δεν έκανε, τον είπε και Σατανά, ο Χριστός τον αρνήθηκε. Και καθώς λέει η παράδοση, η Εκκλησία δεν αλλάζει το χαρακτήρα των ανθρώπων. Ποτέ τον αγιάζει. Δεν αλλάζει το χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας του καθενός είναι μοναδικός, Κύριε. Αλλά τον αγιάζει. Γι' αυτό όταν πήγε στη Ρώμη και διέταξαν, αφού τον συνέλαβαν, να τον σταυρώσουν, και ήταν δούλος, υπήκος, δεν ήταν υπήκος, ήταν δούλος, σκλάβος, λέει, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο Πέτρος που ήταν υπήκος. Ο Παύλος ήταν επίκοπος, έκοψε το κεφάλι. Ο Πέτρος, πριν τον βάλουν να τον σταυρώσουν, σηκώθηκε και έφυγε. Εγώ, ρε, κάτσε, ρε. Τι το πέρασε. Αυτός ανθρώπινος είναι. Και αυτούς τους ανθρώπους αγαπάει ο Χριστός, ρε παιδιά. Πώς είναι, τρελός είναι από αγάπη. Λίγο να το καταλαβαίνουμε, τρελόμαστε κι εμείς τι θα ψάχναμε. Να ζούμε με τη μιζέρια. Έφυγε. Και ερχόταν προς Ανατολάς, στην πατρίδα του. Στη γυναίκα του, στα παιδιά του, είχε πεθαρά ο Πέτρος. Και όταν ρώτησε κάποιος καθηγητής γιατί ο Χριστός, ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό, απάντησε ο μαθητής, γιατί του έκανε καλά την πεθαρά. Και του έκανε στη συνέχεια η πεθαρά τη ζωή ποδήλατο. Αστείο είναι αυτό, αλλά πάει, ωραίο είναι. Λοιπόν, ερχόταν προς Ανατολάς. Προς Ανατολάς. Και συνάντησε τον Χριστό να πηγαίνει προς Δυσμάς. Και τον αναγνώρισε. Και του είπε αυτό το λατινικό που είναι και έργο, κινηματογραφικό και όχι μόνο. Quo vadis, Domine. Πού πηγαίνεις, Κύριε? Πού πηγαίνεις, Κύριε?
Και ο Κύριος του λέει: πάω στη Ρώμη να σταυρωθώ αντί για σένα που έφυγες. Και τι έκανε ο Πέτρος? Ντράπηκε. Να λειτουργεί το φιλότιμο. Τράπηκε. Τράπηκε. Και γύρισε και σταυρώθηκε. Και ζήτησε μάλιστα να το σταυρώσει ανάποδα. Μια ελιά. Γιατί ο Κύριος σταυρώθηκε κανονικά, λέει, για να μας βλέπει όλους, για να μας πέρα αγκαλιά. Εγώ θέλω να σταυρωθώ ανάποδα, να βλέπω κατευθείαν τον Κύριό μου. Τι αγάπη. Τι αγάπη. Είχε όλες τις μεταπτώσεις, διέτρεξε όλη την γάμα των μεταπτώσεων και στο μυστικό δίπνο ακόμη. Εκεί που τον άφηνε τον Χριστό, του πλύνει τα πόδια κλπ. Του λέει στο τέλος: κάνω και ένα μπάνιο, αρκεί να μην σε χάσω. Δεν διέτρεξε όλη την γάμα των μεταπτώσεων. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Και αυτούς τους ανθρώπους αγαπάει ο Χριστός. Και αυτούς τους ανθρώπους συγχωράει. Και στο τέλος την κόλαση, ξέρετε ποιοι θα πάνε. Τα διαβάζαμε και προχθές με τον πατέρα Κωνσταντίνο εδώ και τον πατέρα Σιλουάνο. Στους ύμνους του Τριωδίου. Στους Σένους, Θεοδόρου του Δίτου, που ήταν πολύ αυστηρός. Ότι στην Ιωνία κόλαση θα πάνε μόνο οι μηδέποτε μετανοήσαντες. Και οι μη δεν μετανοήσαν ποτέ. Οι πορωμένοι. Οι άλλοι όλοι θα πάνε στον παράδεισο. Πώς? Θα πεις δεν κάνει τίποτα. Βρίσκει ο Θεός τον τρόπο, δεν κάνεις εσύ τίποτα. Σε φτιάνω, σε ξαπλώνω σε ένα κρεβάτι, σου δίνουν ένα καρκίνο, σου δίνουν αυτό, σε πάει εκεί. Τραβάς του λιανού τα πάθη, γίνεσαι πιο λευκός και από το χιόνι, γιατί η θλίψη και η αρρώστια και τα βάσανα μας καθαρίζουν τις αμαρτίες όπως το σφουγγάρι καθαρίζει τον πίνακα. Έτσι λέει ο πατήρ Παΐσιος και οι πατέρες της Εκκλησίας. Και τι κάνει η ψυχούλα? Πάλευκη πετάει. Πάλευκη πετάει και πάει σε εκείνο στον οποίο λέμε πληνίσμε και υπέρ χιώνα λευκανθήσουν. Έχουμε ελπίδες, αδελφοί. Αλλά κοιτάξτε, για να τελειώσω εδώ, άλλα ήθελα να πω, αλλά είπα, δεν πειράζει. Καλά ήταν αυτά. Δεν μας δίνει θάρρος. Δεν μας δίνει θάρρος. Γιατί άμα μας δώσει θάρρος η Εκκλησία, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Τότε θα πάρουμε και τη θέση του Θεού όπως την πήρε ο Σφόρος. Μας κρατάει. Και ξέρετε τι καλό μας κρατάει? Αγάπη. Πώς έλεγε αυτό, και να κλείσω με αυτό, ο Παπα-Νικόλαος Πλανάς, ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς, που είχε να ψάλει το Μιχάλη. Τον είχε εκεί στην πλάκα στις εκκλησούλες. Τελείωνε το απογεύμα το παππούλης. Άρχιζε πρωί και τελείωνε 3-4 το απόγευμα και καλοκαίρι και χειμώνα. Μη μόνο αναρρύθμιτα ονόματα. Ο Μιχάλης ήταν μεταξύ κάτω, διάβαζε ο παπάς, πήγαινε σε μεταβερνούρα το χειμώνα, έπαιρνε κανένα κρασάκι και γύριζε πιο ευχαριστημένο. Σκέτα με ακούζει λίγο κρασί, έχει το πνεύμα του ίνου. Λοιπόν, και βάραγε εκεί πέρα τα χεράκια να αντισταθεί. Άντε, παπά, τελείωνε. Θα βγάλει πεθαμένου από την κόλαση και θα δάψει εμά το κρύο. Και άλλη φορά από το καλοκαίρι είχε τελειώσει ο παππούλης και κάθονταν εκεί στην πόρτα της εκκλησίας σε μια καρεκλίτσα να ξεκουραστεί. Ο Μιχάλης κάπου είχε πάει και γύρισε και ήταν και ενθουσιασμένος. Πάει τον βουτάει, παπά θα κρυώσεις, φύγει από το ρεύμα. Ήταν ρεύμα, είχε δίκιο. Αλλά κόμψε να τον ρίξει τον παπά. Ήταν και λίγο άγαρμος. Και απάνω που πήγαν να επέμβουν οι άλλοι να τον μαλώσουν, τους πρόλαβε ο παπαπλανάς. Και τους λέει, ο Μιχάλης είναι καλό παιδί. Με αγαπάει, αλλά δεν μου δίνει αέρα. Έτσι είναι, παιδιά. Με αγαπάει, αλλά δεν μου δίνει αέρα. Και τι κάνουν οι άλλοι, σταματήσαν, φύγει το χεράκι του παπά, κοίταξε και τον Μιχάλη με ευμένη, ενώ τον κοίταζαν κάπως βλοσιρά. Και έδειξε εδώ το ζήτημα με την καλή κουβέντα του Παπαπλανά. Κάθε καλή κουβέντα, αδελφοί, και να τελειώσω εδώ, είναι ακριβώς ο παράδεισος. Και κάθε κακή μας πάει στον Άδη, λέει ο σοφός Σολομών. Ας προσπαθούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την άλλη πρώτα Θεός Τετάρτη, για τη Σαρακοστή και τα υπόλοιπα, να μπούμε και λίγο να καταλάβουμε, γιατί τώρα μην σας τρομάζω. Μερικοί φοβούνται. Λέει, Σαρακοστή τώρα και τι θα κάνω? Μην κάνεις τίποτα. Διάλεξε τον Χριστό. Τι είναι η Σαρακοστή? Αυτό θα πω και μεθαύριο. Διαλέγουμε τον Χριστό. Έτσι, διάλεξε τον Χριστό. Τι είναι, οι 40 μέρες που νήσιψε ο Χριστός στην έρμα τον Ιορδάνη. Αυτό είναι. Έτσι κάνουν οι ασκητές. Πέραν λοιπόν τα πράγματά του, ότι είχαν και πηγαίνουν στην έρμο και νήσιβαν μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Και ήρχονται. Είναι συνέχεια αυτά. Τα Χριστούγεννα είναι, είναι συνέχεια προς το Πάσχα. Μεγάλα πράγματα. Αν θα χρειαστεί να μιλήσουμε και μεθαύριο, είμαστε ακριβώς 45 λεπτά στην ώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και προποντώ στους πατέρες και αδελφούς, τον πατέρα Κωνσταντίνο. Και τον πατέρα Νικόλα, τον πατέρα Σουλανό, τον γραμματέα του Συνόδου, τον πατέρα Φιλόθεο, ο πατεράκης δεν ήρθε. Έρχονται οι πατέρες εδώ. Ο πατέρα Νικόλα ήταν στρατηγός, στρατηγός ιερεύς. Ο πατέρα Κωνσταντίνος ήταν διευθυντής στον Αντένα, είναι του Πατριαρχείου.
Και όμως έρχονται οι άνθρωποι, έχουν την ταπείνωση και την αγάπη. Εγώ πολύ τους ευχαριστώ. Έρχονται για να με στηρίζουν και αυτό το χρειάζομαι. Και τον γραμματέα της Συνόδου και τον πατέρα Σελώνα που είναι εδώ πέρα βέβαια, στα μέσα και στα έξω. Δηλαδή βοηθάει. Και τον βρίζω κιόλας. Δεν δίνω αέρα. Δώσε αυτό αέρα, θα γίνει πατριάρχης Κύπρου. Κάτσε. Άμα δώσει αέρα. Πάει. Έτσι. Όπως και εσάς. Σας αγαπάω, σας δίνω αέρα. Τι να κάνω κι εγώ. Και καλό αυτό. Γιατί εσύ θα λες θα το κάνουμε χαύρα ευρέ και θα το κάνουμε γης μαδιά. Θα το κάνουμε. Όχι. Θα το χαλάγαμε. Και άμα χαλάσει την ομορφιά, αυτή είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Λοιπόν, τώρα. Η λειτουργία θα έχουμε. Όχι την Παρασκευή. Έχει την Παρασκευή γιατί το Γιάννη Προδρόμου μνήμη. Παρότι δεν έχει Τετάρτη και Παρασκευή στη Ροφάγου, αν δεν είναι μνήμη Αγίου. Θα λειτουργήσουμε την Κυριακή μεθαύριο στη Ροφάγου. Να γιορτάσουμε και τον Άγιο Γιάννη τον Πρόδρομο. Και να πούμε και τις ευχές μας και τα υπόλοιπα. 5.30 με 6.30 το πρωί. Έτσι, μια ωρίτσα. Τις καθημερινές είμαστε 4.30 με 5.30. Έτσι, μια ώρα, γιατί μετά πάνε για εργασία πολλοί άνθρωποι και εγώ το σέβομαι αυτό. Έτσι. Να έχουμε και μια άνεση, αδερφή, μην σκολάσουμε σήμα-σήμα, να πάω κι άλλο σπίτι, να πάω να κατουρίσει, να πιω έναν καφέ, να κάνω μια βόλτα. Η Εκκλησία έχει την άνεση, έχει την αρχοντιά η Εκκλησία, παιδιά. Και σκέφτεται πάνω τον κόπο και τις ανάγκες του ανθρώπου. Όλες τις ανάγκες και αυτές που εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, Κυριακή λειτουργούμε. Μετά την ερχόμενη Τετάρτη, θα πούμε στις 40 και καλή 40 εφομολόγηση είχα, θα κάνουμε το μέγα απόδειπνο, 4 παρά. Και συνέχεια θα πούμε από εδώ που μείναμε. Σας αρέσει αυτό να πούμε και άλλα πραγματάκια για τη 40. Και αν τύχει και κάτι άλλο έκτακτο, το λέμε. Γιατί την πατρίδα μου να έφυγες. Εγώ χάρηκα λίγο πήγα τα πράγματα έτσι. Και ευχόμουν να ψηφίσουν αυτό στη Βουλή και το ψήφισαν. Όσοι ας φαίνεται παράξενο. Εγώ δεν ανακατεύω με τα πολιτικά. Αλλά να πτωχεύσει απότομα και να γίνει χάος εδώ πέρα. Χάος εδώ πέρα. Χάος εδώ πέρα. Για σκεφτείτε και αυτό. Μπορεί να έχουμε δίκιο να το χάνουμε. Χάος. Να προχωρήσουμε λιγάκι, να δώσουμε και περιθώριο στο Θεούλη, να κάνουμε κι εμείς και ένα προσευχή, να μας φροντίσει και κανένας φιλέλληνας. Στην Ευρώπη σηκωθήκαν υπέρα όλοι. Και είναι υπέρ των Ελλήνων. Έτσι η Ελλάδα λέει, έλεγαν κάποιοι σπουδαίοι εκεί του θεάτρου στην Αμερική και στην Ευρώπη. Η Ελλάδα μας έδωσε τα φώτα, λέει. Και είναι κακότερο από την κακολογούμε. Πρέπει να τη φροντίσουμε. Και αν φταίξαν σε κάτι οι Έλληνες, άνθρωποι για αυτοί λέει. Να τους συγχωρέσουν. Δικοί μας είναι οι Έλληνες. Έτσι ο Κοσμάκης. Είναι αυτό που έλεγε ο Αμερικανός που σας είπε και την άλλη φορά. Σπουδαίος, πώς τον λέγανε Βικτωρία. Που ερχόταν στην Κρήτη. Πες το. Άντε χάσου. Λοιπόν, προχθές τον είπες, τώρα τον λες. Βλαμμένη. Είναι δημοσιογράφος αυτή. Λοιπόν, αλλά έρχονται και όλοι οι άνθρωποι. Η Εκκλησία μας έχει παιδιά της. Ερχόταν κάθε χρόνο στην Κρήτη. Στην Γνωσό, στη Φεστό, σε όλα αυτά. Πώς. Έτσι, ευχαριστώ τον Δράξο. Όπως το είπα, ακούνε οι κύριοι. Αποκρίασα έχει τώρα, παιδιά. Σταμάτα, ρε Χαζή. Άκουσα. Ευχαριστώ. Κτορία, καημένη. Πάντοτε ήταν μέσα στην πίστη, μέσα στην πατρίδα, μέσα στο καλό. Δούλευε απογευματινή. Πάει και απογευματινή. Τι εξαφανίζει όλε τι εφημεριδούλε. Δεν πειράζει. Αρθούν καινούριε. Καλά να είμαστε. Όταν ερχόταν κάθε χρόνο στην Κρήτη και του λένε, γιατί έρχεσαι, κύριε καθηγητά. Όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα, ξαναγυρίζουμε στην πατρίδα μας. Καταλάβατε. Ξαναγυρίζουμε στην πατρίδα μας. Γιατί οι Έλληνες είναι διεθνιστές, είναι οικουμενικοί. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι πολιτισμός ψυχής και είναι οικουμενικός. Γι' αυτό αυτόν τον πολιτισμό μετέφεραν με τις δύο απικισμούς οι αρχαίοι Έλληνες, Ούρμπι ετ Όρμπι, στην πόλη και στην οικουμένη. Με τον Μέγα Αλέξανδρο και μετά με την Ορθοδοξία. Στην ελληνική της έκφραση. Δεν μετέφεραν παντού. Γιατί λέει Άγιος Νεκτάριος, δεν τα λέω για κάποιους, τα λέω Αγιούλης μας. Δύο φορές το έθνος και γένος των Ελλήνων έλαβε εκ Θεού τη χάρη να φωτίσει τον κόσμο. Μία με τον αρχαίο πολιτισμό και μία με την Ορθοδοξία. Τι άλλο θέλετε. Τον ευχαριστούμε τον Θεό. Και να ευχαριστούμε και για τα άλλα που θυμόμαστε το μεσημέρι και γέλα, πολύ πάντα Παΐσου, να ευχαριστούμε τον Θεό. Μας έκανε Έλληνες και Ορθόδοξους και μας έκανε μουλάρια. Και εδώ είναι τα ζώα μουλάρια. Ξέρετε ποια μουλάρια. Μπορεί να είμαστε κι εμείς. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο τώρα. Α, έχουμε και το βράδυ 9 η ώρα ομιλία στον Πειραιά. Είναι ωραία αυτά στην Αξαρία και μερικά τόσο επίκαιρα που δεν ήταν κάποια χαρακτηριστικά θα λέγανε τα είπαμε σήμερα. Τόσο επίκαιρα. Αφού κάθομαι και εγώ τα ακούω και αν τα χάσω καμιά φορά γιατί κοιμάμαι το βράδυ, δεν έχω αντοχές, σηκώμαι το πρωί. Όποιος θέλει να σε ακούσει. Και όποιος δεν ακούσει, ακόμη καλύτερα. Ας ψάλλουμε το εθνικό έμα της Εκκλησίας και καλή Σαρακοστή. Τι υπέρμαχο
στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου, Θεότοκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ πάντιον με κινδύνων ελευθερώσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφε. Και επειδή μεθαύρουν οι Κυριακοί της συγγνώμης, ζητώ συγγνώμη από τους πατέρες, τους αδελφούς, από εσάς όλους, και σας συγχωρώ και εγώ. Καλή Σαρακοστή και καλή αντάμωση πάλι και την Κυριακή και την Τετάρτη. Καλή σας νύχτα, χρόνια πολλά και ο Θεός μαζί μας.